Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου, στο YouTube. Σήμερα έχουμε το match με τον Αμερικανό παίχτη το Λεό. Πήραμε το lag, οπότε θα είμαστε... Θα σπάσουμε πρώτοι. Ας ελπίσουμε να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα. Είμαστε στο loser, στο round 5, στο πέμπτο γύρο στη loser side. Για να δούμε, έχουμε μπάλα κάτω, δεν ξέρω αν μπαίνει αυτή η νούμερο 1 τώρα. Ο αντίπαλος είναι ένας προπαίχτης, είναι το φαβορί για το σημερινό μάτς. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται και ας ξεκινήσω από το να μην κάνω φάουλ τώρα. Θα προσπαθήσω να μην κάνω επιπόλαιες ενέργειες, να παίξω όσο γίνεται συνετά και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα παίξει ο αντίπαλος και πόσες ευκαιρίες θα έχω στο τραπέζι. Θα προσπαθήσω να είμαι αποτελεσματικός και από εκεί και πέρα γνωρίζω ότι ο αντίπαλος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης και θα δούμε στο τέλος πώς τα πήγαμε. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε τώρα. Δυστυχώς δεν κάναμε αυτό ακριβώς που θέλαμε και έτσι ο αντίπαλος έχει στεκιά. Όπως είπα, απέκλεισε τον Ιμάτζικα με 7-6 σκορ, που σημαίνει πόσο καλός παίκτης είναι. Ένας παίκτης με 74% shooting percentage. Αλλά δεν έχει δώσει άλλο μάτς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο οι αντίπαλοι του δεν εμφανίστηκαν στο τραπέζι. Όπως και ο ίδιος δεν είχε εμφανιστεί στον πρώτο γύρο. Γι' αυτό παίζει και στη loser side. Δεν είχε χάσει δηλαδή από κάποιον αντίπαλο. Βλέπουμε ότι συνεχίζει στο τραπέζι. Παίζει πολύ άνετα. Είναι ανοιχτό το τραπέζι. Για να δούμε. Βάζει και την 4 μπάλα. Και η 5 είναι εύκολη. Για να δούμε τι φέρσιμο θα κάνει για την 7. Δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Για να δούμε πώς θα παίξει. Πολύ καλός. Και πάει να μας πάρει το πρώτο παιχνίδι μόνο στεκιά. Δεν κάνει κάποιο λάθος. Και 1-0 το σκορ για τον Αμερικανό παίχτη, ο οποίος τώρα είναι στο σπάσιμο. Λοιπόν, έχουν μπει 2 μπάλες στο σπάσιμο, η 4 και η 5, έχει βολή για την 1 και γενικά από ό,τι βλέπω το τραπέζι είναι ένα ανοιχτό τραπέζι χωρίς δύσκολα σημεία. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα ο Αμερικανός. Βάζει το νούμερο 1, κάνει ένα πάρα πολύ καλό φέρσιμο για τη 2 μπάλα. Λογικά θα τη βάλει και θα κάνει και φέρσιμο για την 3. Δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Βλέπω σηκώνει λίγο τη στέκα, μάλλον θέλει να κάνει ένα drawback. Αστόχησε, πήγε να παίξει για την κάτω γωνία, όχι για τη μέση. Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα
Πολύ καλά. Βάλαμε και την 7, πάμε για την 8 μπάλα. Δυστυχώς το φέρσιμο που κάναμε δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Και αστοχήσαμε. Ήθελα πιο κέντρο. Δυστυχώς δεν κάναμε καλό φέρσιμο στην 9. Τώρα κινδυνεύουμε να βρεθούμε πίσω 2-0 στο σκορ. Και αυτό θα συμβεί, δυστυχώς. Thank you. Game 3. Κρίμα που δεν έκανα ένα καλύτερο φέρσιμο. Έβαλα μπάλα στην τρύπα. Βάζουμε τη νούμερο 1, όμως έχει ανοίξει λίγο η... η μπάλα παίξηματος. Παρόλα αυτά βάλαμε τη νούμερο 2. Και έχουμε και βολή για τη νούμερο 3. Παίξαμε λίγο δυνατότερα από ό,τι έπρεπε. Ας παίξουμε κάτι safety τώρα. Ωραία. Δεν θέλω να κάνω παρέτε κινδυμένο. Θα προσπαθήσω να παίξω όσο πιο καλά μπορώ. Να κάνω ό,τι καλύτερο αποτέλεσμα θα μπορούσα να κάνω. Ας ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή μπορεί να χάσει λίγο τη συγκέντρωσή του και να μου δώσει ευκαιρίες. Στο πρώτο frame μου έδωσε ευκαιρία, δυστυχώς δεν έκανα καλό position για τη νούμερο 9 μπάλα και έτσι έπαιξα μια δύσκολη βολή και αστόχησα. Εδώ ήταν αυτό που ήθελα να αποφύγω. Αυτό ακριβώς ήθελα να αποφύγω και αυτό έγινε. Ήθελα να την πάω εκεί πέρα την 4, αλλά η ένα να μην μπει φυσικά στην μπάλα, στην τρύπα. Κι άλλο λάθος. Έτσι δίνουμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να κάνει το παιχνίδι του. Για
για να δούμε τι θα κάνει. Παίζει την 7 για τη γωνία κάτω δεξιά, όπως βλέπουμε στην οθόνη. Επιτυχημένο χτύπημα και εντελώς καλό position για τη νούμερο 9, για την τρύπα κάτω δεξιά. Αστόχησε όμως, αλλά εκεί που μας την έφερε δυστυχώς θέλω να την πάω τώρα κάπου που να μην έχει παίξιμο. Μάλιστα. Τρία 0 το σκορ. Ο Αμερικανός παίκτης ο Λεό έχει πάρει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα στο σκορ από την αρχή, έχει μπει πάρα πολύ καλά. Εμείς δεν έχουμε κάνει πολλά λάθη, έχουμε κάνει λίγα λάθη, ήμασταν και λίγο άτυχοι και μας έχουν στοιχήσει αυτά τα παίξηματα. Βλέπετε ότι ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και δεν κάνει πολλά λάθη, οπότε αυτές οι λεπτομέρειες, δηλαδή εγώ θα μπορούσα από τα τρία παιχνίδια, θα μπορούσα να είχα πάρει τα δύο. Όμως είμαι 3-0 πίσω στο σκορ. Τώρα εξετάζει τις επιλογές του ο Αμερικανός παίκτης. Βλέπει ότι 5, υπάρχει ένας κίνδυνος να σου νουκαριστεί πίσω από την 6 και την 9. Θα παίξει την νούμερο 2. Στο προηγούμενο frame όμως έκανε ένα απίστευτο λάθος ο Αμερικανός παίκτης. Έχασε μια πάρα πολύ εύκολη βολή ευθεία, την 9. Βέβαια εμάς δεν μας την άφησε σε καλή... σε καλό position να πω, και έτσι πήγα να κάνω ένα αμυντικό χτύπημα, τελικά η μπάλα έμεινε στην τρύπα στη γωνία επάνω αριστερά. Τα φερσίματά μου δεν είναι ότι καλύτερο, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα και να την βάλω εγώ αυτήν την μπάλα. Βλέπετε ότι αν έπαιζα πιο χαμηλά υπήρχε κίνδυνος να αστοχήσω. Και μου κύλησε τώρα, μου πήγε σε αυτό το σημείο τώρα που δεν είναι εύκολη μπάλα. Για να δούμε. Τουλάχιστον πήραμε ένα frame, μην χάσουμε και 7-0. Εντάξει, δεν παίξαμε από καλό σημείο. Thank you. Game 5. Stratos SMG to break. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα καλό break τώρα, να βάλουμε την 9. Να τη 9, να τη 9. Όχι, δυστυχώς. Δεν έπεσε μέσα. Οκ.
Push out θα κάνουμε. Θα μου το γυρίσει πίσω, λογικά. Όχι, θα πάει να κάνει το bank shot. Φυσικά εγώ δεν ήθελα να την κρύψω τώρα. Απλά έπαιξα λάθος. Πολύ, πολύ καλό. Η αλήθεια είναι ότι έπαιξε ο αντίπαλος εδώ πέρα, έδειξε τις ικανότητες του. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να κάνω κάτι λάθος τώρα. Αλλά έκανα. Δηλαδή, πώς να το παίξω να μην γίνει λάθος. Του τα έφερα πάλι. Έπαιξα εγώ να, απλά να την ακουμπήσω, να ακουμπήσει τείχο και να, ας πούμε, να μην του δώσω μία βολή εύκολη. Του εμφανίστηκε η πιο εύκολη βολή, ας πούμε, που θα μπορούσε να κάνει. Υστερώ σε αυτά τα χτυπήματα, στα αμυντικά χτυπήματα, τα save. Γι' αυτό πολλές φορές ρισκάρω υπερβάλλοντας και πάω να βάλω την μπάλα, γιατί ξέρω ότι αν παίξω για save, στο τέλος θα τα φέρω στον αντίπαλο. Γι' αυτό προτιμάω να παίξω για ένα, το επιθετικό χτύπημα. Δεν τα καταφέρνω καλά στα αμυντικά χτυπήματα. Χάσαμε το position για την πέντε μπάλα. Μάλιστα. Μα δεν γίνονται αυτά. Τώρα θέλω, τώρα μου κλώτησε το ποντίκι. Τώρα μου κλώτησε το ποντίκι. Ήθελα να κάνω το bank shot. Και κοιτάξτε τώρα πως χάνουμε το παιχνίδι. Ήθελα να κάνω το bank shot και δεν έπαιξε δυνατά. Για να παίξω μετά την 6 και να δω τι θα κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει λάθος εδώ πέρα. Ήθελα να έχω την ευκαιρία να παίξω το bank shot και το ποντίκι με πρόδωσε εκείνη τη στιγμή. 4-1 το σκορ. Παίζει για την ένα στη γωνία επάνω αριστερά. Αστοχή. Βγάζουμε την μπάλα έξω από το τραπέζι. Η αλήθεια είναι δεν μας θέλει και λίγο. Τώρα αυτό σας το έχει σε μια πάρα πολύ εύκολη βολή. Η προηγούμενη. Επήγα σνουκαρίστηκα εγώ. Κάνω το jump shot. Βρίσκω την ένα μπάλα. Βγαίνει η μπάλα παίξηματος έξω από το τραπέζι. Τώρα φαίνεται ότι λίγο... Δεν ξέρω
έχασε τώρα το position πολύ εύκολα και σηκώνει, βγαίνει, θα δοκιμάσει ένα jump shot για την τρία μπάλα. Πάλι δεν μου έρχεται η μπάλα να παίξω. Δεν είχα καθαρή βολή. Του την πήγα σε ένα σημείο το οποίο δεν είναι και εύκολη βολή. Μπορεί να τη βάλει, αλλά δεν είναι μια βολή που μπορώ να πω ότι του τα έφερα. Για να δούμε. Αστόχησε. Αστοχή, αλλά δυστυχώς πάντα παίζω από δύσκολο σημείο. Δεν έχω εύκολες βολές. Να δούμε. Παίζουμε αυτή την τρία. Πολύ ωραία βολή βάλαμε τώρα εδώ πέρα. Έχουμε αυτή την τέσσερα. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το position. Και το... αυτό έγινε βέβαια. Υπάρχει μία μπάλα μέσα στη μέση. Θα πάει να κάτσει η μπάλα παίξηματος πίσω από αυτή την μπάλα. Για να μην έχω βολή να παίξω την 6. Εντάξει. Τώρα... δεν βλέπω κιόλας, θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Τουλάχιστον δεν βγήκε απ' έξω να κάνω φάουλ. Βέβαια, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι ο Αμερικανός θα τελειώσει το frame. Βάζει την 6, θα βάλει και την 7 λογικά. Το θέμα είναι πώς θα του έρθει το... έκανε πολύ καλό φέρσιμο. Δεν μπορώ να πιάσω ρυθμό στο παιχνίδι και να κάνω το δικό μου παιχνίδι. Εδώ δεν έχει κάνει και το καλύτερο position. Λογικά όμως τέτοιες βολές τις βάζει. Προηγουμένως έχασε ευκολότερη, αλλά εντάξει. Δεν έκανε καλό position όμως. Η αλήθεια είναι αυτή. Την έβαλε όμως. 5-1 το σκορ. Thank you. Game 7. Stratos SMG to break. Βάλαμε βολή. Εκεί που πήγε η ένα δεν μπαίνει. Θα το τραϊχαρντάρω όσο μπορώ. Δεν έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Τα λάθη μου είναι μισά-μισά. Είναι κάποιες άστοχες βολές που όμως δεν έπαιξα από... δεν έχω χάσει εύκολες βολές. Είναι κάποιες άστοχες αστοχίες. Δεν είναι μόνο βολή για τρύπα, είναι και για άμυνα. Πιο πολύ άμυνα δεν έχω παίξει καλά και είναι και το ότι ήμουν άτυχος. Αυτό λέω μισά μισά. Είχα και ατυχίες και αστοχίες. Εδώ παίξαμε μία καλή άμυνα μετά από χρόνια. Θα δοκιμάσει το jump shot τώρα που του αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα jump shot αυτού του παίχτη. Βέβαια έχει αυτοπεποίθηση τώρα, η ασφάλεια της διαφοράς του σκορ τον κάνει να παίζει πιο ελεύθερα.
για να δούμε αν θα έχω εγώ βολή. Έχω βολή. Αλλά τι, δεν έχω βολή, δεν ξέρω αν περνάει τώρα αυτή. Το δοκίμασα. Λογικά δεν παίρναγε όμως. Αν έμπαινε, θα είχα ανοιχτό τραπέζι, γι' αυτό το δοκίμασα, θα έπαιζα 4-5 και δεν θυμάμαι, και η 6 ήταν στη γωνία, αναλόγως. Βλέπω ότι έχασε το position τώρα για την 4 μπάλα. Νομίζω δεν βλέπει. Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, βλέπει. Από αυτή τη γωνία βλέπουμε καθαρά ότι βλέπει. Κάνει και ωραίο stop shot για την 5 μπάλα. Πολύ ωραία. Το ball control του είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπετε ότι δεν χάνει τα φερσήματα. Δεν έχω παίξει ποτέ ξανά με αυτόν τον παίχτη. Θεωρούσα ότι δεν είναι από τους παίχτες που είναι μη αντιμετωπίσιμοι, αλλά από ό,τι βλέπω είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ άνετα, δεν κάνει λάθη. 6-1, πολύ εύκολα μας παίζει. Silence, please. Game 8. Leo to break. Μπαίνουν μπάλες στο σπάσιμο τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Αν και όλα γίνονται στον μπιλιάρδο, θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σήμερα. Και... Εντάξει, νομίζω έκανα το κόμπο και η μπάλα προχώρησε και μπήκε μέσα, λες και είχε μαγνήτη. Δεν μας θέλει σήμερα, η αλήθεια είναι αυτή. Του έμεινε η μπάλα στον τοίχο, δεν προχώρησε για να κάνει φέρσιμο για την 8 μπάλα. Έβαλε πάρα πολύ καλή βολή τώρα ο Αμερικανός παίχτης, πολύ ωραίο κόψιμο και έκανε ένα σχετικά πολύ καλό το ετοιμάζω γιατί λογικά θα τη βάλει. Και μας συνέτριψε με 7-1 σκορ.
Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Δυστυχώς ο αντίπαλος ήταν ανώτερος. Το μόνο που με πειράζει είναι ότι ήμουνα στις λίγες έτσι φορές που βρέθηκα στο τραπέζι, στις λίγες ευκαιρίες που είχα. Μπορώ να πω ότι ήμουνα άτυχος. Δεν με βοήθησε το παιχνίδι να πάρω κάποια frame κι εγώ, ώστε να μπορέσω λίγο να είμαι μέσα στο παιχνίδι. Με πείραξε αρκετά στο τελευταίο frame που έκανα το combo 2 με την 9 μπάλα που προχώρησε η μπάλα παίξηματος και μπήκε στη μέση. Από όλο το παιχνίδι με πείραξε αρκετά αυτό, δεν το περίμενα. Έτσι είναι η τύχη, μία φορά θα σε ευνοεί, άλλες φορές δεν θα σε ευνοεί. Στο χθεσινό παιχνίδι με τον Πολωνό με ευνόησε κάνα δύο φορές εκεί που δεν το περίμενα και τελικά κέρδισα το παιχνίδι. Σήμερα η τύχη μου γύρισε την πλάτη εντελώς. Ο αντίπαλος σαφώς ήταν ανώτερος, έπαιξε πάρα πολύ καλά, έκανε πάρα πολύ λίγα λάθη, αν και αστόχησε μερικές βολές τις οποίες δεν περίμενα να αστοχήσει, αλλά έπαιζε με μία άνεση γιατί είχε μεγάλη διαφορά στο σκορ και τέλος πάντων δεν ήταν και τόσο πολύ συγκεντρωμένος. Αν και καμιά φορά το να παίζεις με πίεση είναι χειρότερο, αλλά θεωρώ ότι ήταν καλύτερος, έπαιξε καλύτερα, κέρδισε δίκαια και προχώρησε στην επόμενη φάση. Οπότε μας η περιπέτειά μας στο Summer Cup 2020 τελειώνει σε αυτό το σημείο. Για να δούμε λίγο εδώ πέρα με ποιον θα παίξει ο Λεός στο επόμενο παιχνίδι. Το 7-1 είναι βαρύ σκορ, η αλήθεια είναι, χτυπάει πάρα πολύ άσχημα στο μάτι. Θα παίξει με τον Γάλλο τον Κουάκ. Οπότε να σας πω και κάτι, και να κερδίζαμε σήμερα, θα παίζαμε με τον Γάλλο, δεν θα είχαμε καμία τύχη. Είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος παίχτης ο Γάλλος, δηλαδή από όλους αυτούς θα ήθελα να αποφύγω το Γάλλο παίχτη. Όμως αυτός ο Αμερικανός ο Λεό είναι ένας καλός παίχτης και πιστεύω θα μπορούσε να γίνει να τον κοντράρει το Γάλλο και γιατί όχι να προκριθεί. Okay, ως εδώ ήμασταν. Οπότε φίλοι μου, αυτό ήταν το match. Σήμερα αποκλειστήκαμε. Έτσι είναι το παιχνίδι, έχει και νίκες, έχει και ήττες. Συνεχίζουμε. Θα δούμε τι άλλο θα ξεκινήσει από τουρνουά ώστε να συμμετέχουμε. Οπότε αυτό ήταν το τουρνουά, το Summer Cup 2020, η πορεία μας, η δικιά μας μέχρι αυτό το σημείο. Οπότε εδώ θα σας χαιρετήσω και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους.